Καλώς ήλθατε στο κανάλι Greek of the Rings. Συνεχίζουμε τα αφιερώματά μας στις περιοχές της Μέσης Γης. Η γεωγραφία στον κόσμο του Tolkien παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον από μόνη της, καθώς υπάρχει πληθώρα στοιχείων και πληροφοριών για τις διάφορες τοποθεσίες και περιοχές που συναντάμε στην εξιστόρηση των γεγονότων των τριών βασικών εποχών. Πολλές φορές τα γεγονότα που διαδραματίζονται σε μία εποχή είναι στενά συνδεδεμένα με την ιστορία της περιοχής και των λαών και των πλασμάτων που κατοικούσαν ή εμφανίστηκαν εκεί. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, καθώς θα ακολουθήσουν πολλά νέα βίντεο και αφιερώματα στον κόσμο και το lore του σύμπαντος του J.R.R. Tolkien. Στο σημερινό μας βίντεο θα εξετάσουμε την ιστορία του Lothlórien που με βάση τα λεγόμενα του Δενδρογέννη μεταφράζεται ως ονειρολούλουδο. Το δάσος του Lothlórien όμως έχει πολλά άλλα ονόματα και αποδόσεις, καθώς συχνά αποτελείται και Lórien, το χρυσό δάσος, ή Lórinant, η χρυσή κοιλάδα ανάμεσα σε άλλα. Όποιο όνομα και να του αποδώσουμε όμως, η πραγματικότητα είναι μία. Το Lothlórien είναι ο πιο όμορφος τόπος πάνω στη Μέση Γη, ένας πραγματικός παράδεισος. Η ομορφιά του αυτή δεν περιορίζεται στο ότι είναι ένα μεγάλο παρθένο δάσος, αλλά κυρίως στο ότι το Lothlórien είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μια χρονοκάψουλα στη Μέση Γη, καθώς περικλεί το μεγαλείο και την ομορφιά των αρχαίων ημερών ακόμα και κατά τη διάρκεια της Τρίτης Εποχής. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μόνο εκεί φύτρωναν τα Μάλορν, τα δέντρα που συναντάμε στο Άμαν και τους αθάνατους τόπους. Ο αναγνώστης συναντά τη συγκεκριμένη περιοχή στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ως την έδρα του Κέλεμπορν και της Γκαλάντριελ, η ιστορία όμως του δάσους ξεκινά χιλιάδες χρόνια πριν. Το δάσος του Lothlórien βρισκόταν στα ανατολικά των βουνών της Καταχνιάς, βόρεια του Φάνγκορν και αρκετά κοντά στο Μίρκουντ. Αυτό ίσχυε κατά την Τρίτη Εποχή, καθώς πολύ νωρίτερα λέγεται ότι το Χρυσό Δάσος ήταν ενωμένο με το Φάνγκορν. Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής που θα μείνει μετέπειτα γνωστοί ως Lórien άνοικαν στη φυλή των ξωτικών Νάντορ, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν εκεί αρνούμενοι να διασχίσουν τα βουνά της Καταχνιάς. Αυτή η ομάδα των Νάντορ που δεν διέσχισαν τα βουνά αποτέλεσαν τα ξωτικά του δάσους, τα Σίλβαν. Στη γλώσσα τους, η περιοχή αποκαλούταν Lórinant, η χρυσή κοιλάδα, ή Laurelin Dorenan, κοιλάδα του χρυσού που τραγουδάει. Στο τέλος της πρώτης εποχής, ο πόλεμος της οργής άλλαξε τη μορφολογία ολόκληρης της Μέσης Γης, καθώς το Beleriand καταστράφηκε. Οι εξόριστοι Noldor, καθώς και τα ξωτικά Sindar, δεν θέλησαν να επιστρέψουν στο Βάλινορ και μετακινήθηκαν ανατολικότερα προς την Ενδοχώρα. Ο Ρόφερ, πατέρας του Θράντουιλ που είδαμε στο αφιέρωμά μας στον Dol Guldur, ήταν μια τέτοια περίπτωση Sindar ξωτικού που μετακινήθηκε στο μεγάλο πράσινο δάσος και εγκαταστάθηκε εκεί με το λαό του. Μια άλλη τέτοια περίπτωση ήταν ο Αμντίρ, ο οποίος θα ταξιδέψει στο Lórinant μαζί με τον γιο του τον Άμροθ και εκεί θα γίνει βασιλιάς των Σίλβαν, οι οποίοι μέχρι τότε δεν είχαν κάποιον άρχοντα. Η βασιλεία του θα επηρεάσει τα ξωτικά Σίλβαν που θα αντικαταστήσουν τη διάλεκτό τους με αυτή των Σίνταρ. Την ίδια περίοδο, η Γκαλάντριελ, κόρη του Φινάρφιν από τη φυλή των Όλντορ και ο σύζυγός της ο Κέλεμπορν των Σίνταρ κατοικούσαν στο Ερέγγιον. Θα έρθουν σε επαφή με τα ξωτικά του δάσους και θα ταξιδέψουν περνώντας μέσα από το Κάζα Ντούμ και το Βασίλειο των Άνων για να φτάσουν και να εγκατασταθούν στις περιοχές τους. Λίγο πριν την επίθεση του Σάουρον στο Ερέγγιον, ο Κελεμπρίμπορ που είχε κατασκευάσει κάποια από τα δαχτυλίδια της δύναμης θα ταξιδέψει στο Lórien για να βρει την Γκαλάντριελ και να τη συμβουλευτεί. Θα αποφασίσουν να μην καταστρέψουν τα τρία δαχτυλίδια των ξωτικών, αλλά να τα μοιράσουν μακριά από το Ερέγγιον για να τα προστατεύσουν και να παραμείνουν καλά κρυμμένα. Έτσι ο Κελεμπρίμπορ θα δώσει ένα από τα τρία δαχτυλίδια της δύναμης των ξωτικών στην Γκαλάντριελ. Το δαχτυλίδι αυτό ήταν το Νένια, γνωστό και ως δαχτυλίδι του Αδάμαντα ή του Αέρα, φτιαγμένο από μύθριλ με ένα μεγάλο διαμάντι πάνω του. Η βασική δύναμη του συγκεκριμένου δαχτυλιδιού ήταν αυτή της προστασίας από το κακό, ενώ μπορούσε να ελέγξει και το πέρασμα του χρόνου. Με τη δύναμη που της χάρισε τον Νένια, η Γκαλάντριελ θα αρχίσει να μεταμορφώνει το δάσος του Lórien στον επίγειο παράδεισο που γνωρίζουμε τα μετέπειτα χρόνια. Σε αυτό συνέβαλε και το ότι η Γκαλάντριελ και ο Κέλεμπορν είχαν φέρει μαζί τους σπόρους από τα δέντρα Μάλορ, τους οποίους είχε λάβει ως δώρο ο Γκιλ Γκάλαντ από το βασιλιά του Νούμενορ, Ταραλντάριον. Οι σπόροι ευδοκίμησαν στη γη του Lórien και γέμισαν το δάσος με τα πανέμορφα δέντρα, των οποίων ο κορμός ήταν ασημένιος και τα φύλλα τους χρυσά. Από αυτά τα δέντρα θα πάρει και το όνομα Χρυσό Δάσος η περιοχή. Καθώς η δύναμη του Σάουρον μεγάλωνε όλο και περισσότερο μετά την καταστροφή του Ερέγγιον, τα ξωτικά και οι άνθρωποι θα δημιουργήσουν την τελευταία συμμαχία και θα βαδίσουν εναντίον του άρχοντα της Μόρντορ. Ο βασιλιάς του Lórien Amdir μαζί με το γιο του τον Άμροθ και τις δυνάμεις τους θα ενταχθούν στη συμμαχία και θα ξεκινήσουν την πορεία προς τη μάχη του Ντάγκορλαντ.
Ο βασιλιάς και οι περισσότεροι ακολουθοί του θα πέσουν στους βάλτους των νεκρών. Ο γιος του μαζί με ελάχιστους επιζώντες θα επιστρέψουν στο Λόριεντ, αλλά ο Άμροθ είχε κουραστεί από τις συνεχείς συγκρούσεις στη Μέση Γη και ο νους του έτρεχε στο Βάλινορ. Τελικά θα εγκαταλείψει το Λόριεντ μαζί με την αγαπημένη του την Ίμροντελ για να ταξιδέψουν στο λιμάνι του Μπελφάλας και μετά στο Βάλινορ. Μετά την αναχώρησή του, ο Κέλεμπορν και η Γκαλάντριελ θα γίνουν οι νέοι άρχοντες του Λόριεντ. Θα ιδρύσουν την πόλη Κάρας Γκάλαντον μέσα στο δάσος, η οποία θα γίνει πρωτεύουσα του Λοθλόριεν. Κατά τη βασιλεία τους, οι κάτοικοι του δάσους θα μεγαλουργήσουν, μετατρέποντας την περιοχή σε ένα από τα βασικά προπύργια των ξωτικών στη Μέση Γη κατά την Τρίτη Εποχή. Το βλέμμα της Γκαλάντριελ όμως θα κοιτά συνεχώς προς το δάσος Μίρκουντ, όπου η σκιά του Σάουρον απλωνόταν όλο και περισσότερο και τον Ντολ Γκούλντουρ γέμιζε με όρκς και γουάρκς. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του δαχτυλιδιού, η συντροφιά θα φτάσει στα όρια του Λοθλόριεν. Εκεί θα τους εντοπίσουν οι φύλακες του δάσους, οι οποίοι θα βρουν παλιούς γνώριμους της Γκαλάντριελ ανάμεσά τους, όπως τον Άραγκον και τον Λέγκολας. Θα τους συνοδέψουν με τα μάτια καλυμμένα λόγω της παρουσίας του Νάνου Γκίμλι βαθιά μέσα στο δάσος για να φτάσουν στο Κάρας Γκάλαντον, ώστε να συναντήσουν την Γκαλάντριελ και τον Κέλεμπορ. Η συντροφιά θα πει τα δυσάρεστα νέα για το θάνατο του Γκάνταλφ στη μάχη του με το χαμό του Ντούριν μέσα στη Μόρια, αλλά και για τη δύσκολη αποστολή τους να συνοδέψουν το δαχτυλιδό κουβαλητή μέχρι το βουνό του χαμού. Η Γκαλάντριελ θα καταλάβει ότι το κακό είχε μπει μέσα στο δάσος, καθώς το κυρίαρχο δαχτυλίδι βρισκόταν μπροστά της. Θα μιλήσει με τον Φρόντο και θα του δείξει στο μαγικό καθρέπτη της οράματα για το μέλλον που περίμενε τη Μέση Γη αν αποτύχει στην αποστολή του. Το επόμενο πρωί, η συντροφιά του δαχτυλιδιού θα συνεχίσει το ταξίδι της κατά μήκος του ποταμού Άντουιν, παίρνοντας μαζί της πολλές προμήθειες και δώρα από την αρχόντισσα Γκαλάντριελ. Ανάμεσα σε αυτά ήταν φυσικά και το πετράδι Ελέσσαρ που έδωσε στον Άραγκορν, προλέγοντας έτσι τη μετέπειτα στέψη του ως βασιλιά. Λίγο μετά την αναχώρηση της συντροφιάς, στο Λοθλόριεν θα φτάσει ο Γκουάιχιρ, ο άρχοντας των μεγάλων αετών. Μαζί του θα φέρει το γυμνό σώμα του Γκάνταλφ, ο οποίος μετά το θάνατό του στη μάχη με το χαμό του Ντούριν είχε σταλεί ξανά στη Μέση Γη από τον ίδιο τον Έρου Ιλούβαταρ. Ο Γκάνταλφ θα παραμείνει εκεί μέχρι να γιατρευτεί και στη συνέχεια θα αναχωρήσει αναζητώντας τη συντροφιά του δαχτυλιδιού που συνέχιζε την πορεία της. Όσο μενόταν ο πόλεμος του δαχτυλιδιού, οι δυνάμεις του Ντολ Γκούλντουρ θα εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του Λοθλόριεν. Τρεις φορές θα επιτεθούν και τρεις φορές τα ξωτικά με τη δύναμη της Γκαλάντριελ θα τους αποθήσουν. Η Γκαλάντριελ όμως θα αντεπιτεθεί. Με τη δύναμη του δαχτυλιδιού της δύναμης που φορούσε, του Νένια, θα καταστρέψει εντελώς τον Ντολ Γκούλντουρ. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο να θυμίζει το σκοτεινό παρελθόν της περιοχής που πήρε ξανά το όνομα που είχε πριν το καταλάβει ο Σάουρον. Ο Θράντουιλ θα παραχωρήσει την νότια περιοχή του βασιλείου του στην Γκαλάντριελ. Έκτοτε το μέρος αυτό θα λέγεται Ανατολικό Λόριεν. Μετά το τέλος του πολέμου, η Γκαλάντριελ θα φύγει για τη Δύση, ενώ το δαχτυλίδι της θα χάσει τη δύναμή του. Στο Λοθλόριεν θα μείνει για λίγο καιρό ο Κέλεμπορν, μέχρι και αυτός να το εγκαταλείψει κατά την τέταρτη εποχή για να εγκατασταθεί στο Ρίβεντελ. Σιγά σιγά, το Λόριεν θα εγκαταληφθεί πλήρως αφού τα ξωτικά έφευγαν από τη Μέση Γη. Μετά το θάνατο του βασιλιά Ελέσσαρ, η γυναίκα του Ιάργουεν, εγγονή της Γκαλάντριελ, θα ταξιδέψει θρηνώντας προς τα εκεί και θα αφήσει το πνεύμα της να φύγει μακριά εγκαταλείποντας τον κόσμο των ζωντανών. Έτσι τελειώνει η ιστορία και όλα όσα γνωρίζουμε για το Λοθλόριεν, το ομορφότερο μέρος ολόκληρης της Μέσης Γης. Σε αυτό αποτυπώνεται το μεγαλείο των ξωτικών αλλά και η δύναμη των αρχαίων ημερών, καθώς οι φυλλωσιές του ακτινοβολούσαν χρυσές και ακόμα και ο ήλιος έλαμπε διαφορετικά μέσα στο δάσος. Το μεγαλείο του όμως θα πέσει και αυτό θύμα της πιο αμήλικτης δύναμης που γνώρισε ποτέ ο κόσμος, που δεν είναι άλλη από τον χρόνο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να ακολουθήσετε και τα υπόλοιπα αφιερώματα στη γεωγραφία της Μέσης Γης. Εγγραφείτε στο κανάλι και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις, καθώς θα ακολουθήσουν πολλά νέα βίντεο και αφιερώματα στον κόσμο και το lore του σύμπαντος του J.R.R. Tolkien. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να στηρίξετε το κανάλι και στο Patreon. Υπάρχει ένα επίπεδο συνδρομής, ενώ οι υποστηρικτές θα έχουν ειδική ονομαστική αναφορά στο τέλος κάθε νέου βίντεο και θα μπορούν να ψηφίζουν για τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν στο κανάλι. Μπορείτε να βρείτε το ανάλογο link στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω να σας δω ξανά στο επόμενο ταξίδι μας στον κόσμο της Μέσης Γης.